θα ξετρελαθείτε και πολύ καλή τιμή. Χρήστος Άρχος. Τι κάνουμε? Αγάπη μου. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα όμορφα. Όλα όμορφα. Και έχουμε και έναν υπέροχο μήνα. Βεβαίως. Θα ερεμήσουμε λίγο. Θα ερεμήσουμε. Θα ερεμήσουμε λίγο για λίγο. Αλλά είναι ένα διάλειμμα. Μου είχες πει ότι στα μισά από το Μάρτι εκεί κάτι δυσκολίες έρχονται ή όχι? Εκεί δυσκολεύει λιγάκι, αλλά γενικά ο Μάρτιος είναι καλός. Πάμε μετέπειτα βέβαια για τη χρονιά που έχει άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Σίγουρα λοιπόν ένας Μάρτιος πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ευχάριστος. Οι Κρύοι θα έχετε σημαντική βελτίωση σε καθημερινότητα και σε θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά σας. Προσοχή σε συμβόλαια και σε συζητήσεις με συγγενείς. Ίσως να υπάρξει κάτι το ευχάριστο με θέματα που αφορούν τα ψυχολογικά σας. Προχώρα. Άφησε κατευθείαν. Άφησε την μπουκιά και μόλις άκουσε προσοχή σε συμβόλαια, δεν θα γίνει τα φωτό. Μου ανέπτυξε το κρύο. Όχι, μου είπαν σταμάτα να τρως και πήγαινε κάτι στην καρέκλα σου. Από πάνω. Πάντως είναι καλή περίοδος αυτή. Βοήθεια μπορεί να υπάρχουν και στα ψυχολογικά κομμάτια για τους Κρύους. Ο κίνδυνος για το θέμα του μήνα είναι το να μην βιάζονται να παίρνουν βραχυπρόθεσμες αποφάσεις, να κοιτάνε μακροπρόθεσμα τι τους βολεύει και τι τους συμφέρει. Ο Ταύρος. Ξεκούραση από τις υψηλές πιέσεις. Μπορείτε επιτέλους να έχετε σημαντικές εξελίξεις. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα ταυράκια θα αρχίσουν να νιώθουν πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο ήσυχα. Θα έχουν καλές εξελίξεις επί των οικονομικών τους, μόνο αν προσπαθήσουν. Γενικά μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ίσως απολειών λόγω κακών συμβολέων ή κινήσεων, αλλά πολύ μεγάλη κοινωνικοποίηση, βελτίωση σε θέματα που αφορούν παρέες τους, σε κοινωνικοποίηση και ούτω καθεξής, και θα πάνε καλά. Οι δίδυμοι με σημαντικές ευκαιρίες και επιτέλους σημαντική προσωπική επιτυχία. Το βασικό κομμάτι των δίδυμων είναι στο να μην έχουν πολύ μεγάλη αρνητική κριτική. Διότι αυτή η κριτική που κάνουν στον εαυτό τους και στους ανθρώπους γύρω τους μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Πολλά νεύρα αυτό το μήνα οι δίδυμοι, θα μου είσαι λίγο χαλαρή. Επί των επαγγελματικών τους όμως τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά και θα έχουν ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις. Μετέπειτα έχουμε τους καρκίνους, όπου επιτέλους μπαίνουν τα θεμέλια της επιτυχίας, καινούργια προοπτική για καρκίνους, ωραία πραγματάκια. Μπορούν να περιμένουν και βελτίωση στην καθημερινή τους ζωή. Τα ψυχολογικά λίγο των καρκίνων είναι λίγο άνω-κάτω. Εκεί θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να μην βγάζουμε νεύρα, εντάσεις, γιατί τώρα όλα μας φταίνε. Ναι, και βέβαια έχουμε και το κομμάτι των επιτυχιών με ταξίδια, με συμβόλαια, με θέματα υποχρεώσεων που έχουν να κάνουν ίσως με εφορία. Όλα αυτά μπορούν να τακτοποιηθούν αυτό το διάστημα και να είναι πάρα πολύ καλά. Ο Λέων σίγουρα θα μπορέσει να εξισορροπήσει επιτέλους τις διαπροσωπικές του σχέσεις και να μπορέσει να χαλαρώσει και να ηρεμήσει. Τα λιονταράκια θα έχουν προβλήματα με ομάδες ή με φίλους που πιθανόν δεν θα τους στηρίξουν τόσο όσο θα θέλανε. Όμως θα έχουν πολύ καλά νέα σε σχέση με χρήματα τρίτων, δάνεια ή την υποστήριξη που μπορεί να περιμένουν αρκετοί Λέοντες, ό,τι αφορά κυρίως με συμβόλαια, με επιχειρήσεις, με κινήσεις με τρίτα πρόσωπα. Το πρόβλημα βεβαίως του λιονταριού είναι τα ασυνείδητα σαμποτάζ που δημιουργούνται αυτή την περίοδο και θα ήθελε λίγο περισσότερο αυτοπεποίθηση να αποκτήσει. Η Παρθένος με σημαντικές προοπτικές επιτέλους στα θέματα των διαπροσωπικών σχέσεών τους. Πιστεύω πραγματικά ότι είθε μια πολύ καλή περίοδος για αυτούς. Οι επαγγελματικές σας όμως καταστάσεις μπορεί να είναι λίγο πιεσμένες παραπάνω, με επιτυχία όμως, αλλά οι διαπροσωπικές σας σχέσεις, τα θέματα γάμου ή μια καινούργια ερωτική προοπτική θα τους βοηθήσει στο να μπορέσουν να ανανεωθούν. Το βασικό πρόβλημα της Παρθένου είναι ο υπερβολικός αλτρουισμός κάποιες φορές που μπορεί να οδηγήσει στο να μειώνουν πολύ τον εαυτό τους. Ο Ζυγός θα πρέπει βεβαίως να εμπιστευτεί επιτέλους την επιτυχία που έχει αυτή τη στιγμή στη ζωή του. Υπάρχουν προβλήματα ίσως με σπουδές ή καθυστερήσεις σε τέτοια ζητήματα, αλλά εργασιακά και καθημερινά θα μπορέσουν να χαμογελάσουν περισσότερο. Συνεχίζετε να είσαστε ένα από τα τυχερά ζώδια της περίοδου αυτής. Όλος ο Μάρτιος είναι υπέροχος στα αισθηματικά σας, οπότε εκμεταλλευτείτε το. Ο Σκορπιός θα πρέπει να προσέξει τα θέματα του ελέγχου. Τώρα τι λέω, αλλά γενικά πάντως ο Σκορπιός μονίμως έχει θέματα ελέγχου και έχει κάποιες ανασφάλειες από το κομμάτι. Όμως, εργασιακή επιτυχία επιτέλους στη ζωή σας, οπότε μπορεί να περάσετε πάρα πολύ καλά. Προσοχή λίγο παραπάνω στο σπίτι σας. Σίγουρα προβλήματα μπορεί να υπάρξουν με χρήματα συντρόφου, αλλά ευχάριστες στιγμές με τον σύντροφό σας όσον αφορά τα αισθηματικά σας και την συντροφικότητα.
το Ξώτης τώρα. Χτίσιμο καινούργιων προοπτικών και καινούργιων ευκαιριών, απελευθέρωση από δεσμά, μεγαλύτερες δυνατότητες εξέλιξης για τα τοξοτάκια. Το βασικό τους θέμα είναι η άρνηση, ότι δυστυχώς κάποια πράγματα πολλές φορές πρέπει να αποδεχτούμε ότι μπορεί να είναι στραβά και πρέπει να παλέψουμε για αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θα έχουν προβλήματα με τον σύντροφό τους. Ο Άρης στους διδύμους θα φέρει κάποιες εντάσεις στις σχέσεις τους. Όμως υπάρχει επιτέλους σημαντική βελτίωση στα θέματα του σπιτιού σας, καθότι εκεί πέρα ξεπερνάτε προβλήματα που καιρό σας ταλάνιζαν. Ο εγώκερος με αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του, μεγαλύτερη δυναμική και αποφασιστικότητα, μπορεί επιτέλους να επιτύχει τους στόχους του. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει επιτέλους να έρθει κοντά σε συγγενείς, με αδέλφια, με φίλους, με ανθρώπους γενικά που μπορεί να περιμένανε καιρό να διορθώσουν τις σχέσεις τους. Όμως προβλήματα στο εργασιακό τους κομμάτι, με έντονο ανταγωνιστικό δυστυχώς στο περιβάλλον. Ο υδροχόος, επιτέλους μετά από μία περίοδο δύσκολη, έρχεται η άνοιξη. Μία πολύ ευχάριστη στιγμή αυτή για τους υδροχόους. Ίσως να υπάρξουν κάποια μπερδεματάκια παραπάνω στο αισθηματικό, αλλά θα το διασκεδάσουν και έχουν εμφανέστατη βελτίωση το Μάρτιο επί των οικονομικών τους θεμάτων. Το βασικό πρόβλημα είναι η αλεξιθυμία, που είναι μόνιμο πρόβλημα του υδροχόου, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην εκφράζουν δηλαδή τα συναισθήματά τους όσο θα έπρεπε. Και τέλος έχουμε τους ιχθύες. Οι ιχθύες με σημαντικές ευκαιρίες για νέες σχέσεις και επαγγελματικές επαφές. Ίσως να υπάρξουν κάποιες ταλαιπωρίες παραπάνω στο σπίτι τους ή να καθυστερήσει μια μετακόμιση ή ζημιές μέσα στο σπίτι το Μάρτιο. Αλλά μεγάλη αυτοπεποίθηση, μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα στα σχέδιά σας. Οπότε τολμήστε να κάνετε πράγματα για αυτό το μήνα. Μάλιστα.